αμέσως. Είμαστε έτοιμοι. Σε πολύ λίγο μας λένε. Α, είμαστε έτοιμοι. Σε πλήρη ετοιμότητα η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Αντωνοπούλη και κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα. Πάντα ευγενής, Πήγα ιεραρχικά. Έτσι, ναι. Κατά ηλικίας. Κύριε Υπουργέ, βιώνουμε μια κατάσταση η οποία και εσείς το αντιλαμβάνεστε κάθε άλλο παρά καλή είναι για τους Έλληνες πολίτες. Από τη μία πλευρά έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια και επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φοβερές μειώσεις στο εισόδημά μας, υπερφορολόγηση με άμεσους και έμεσους φόρους, και εκείνο το οποίο περιμένουμε να έρθει είναι ακόμα χειρότερο εάν κρίνουμε από αυτά τα οποία διαρρέουν. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Γιατί να ενημερωνόμαστε από την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από τις διαρροές του Τόμψεν και του Σόιμπλε. Έγινε μπλόκερο ο Τόμψεν. Από τον Ντάιζεμπλουμ και τον Μοσκοβισί. Γιατί δεν βγαίνει λοιπόν ευθέως η κυβέρνηση να πει το εξής? Και εγώ θα περίμενα και από εσάς να μου το πείτε τώρα. Ελληνικέ λαέ, αυτά που μας ζητάνε είναι 1, 2, 3, 4, 5. Ούτε διαψεύσεις, ούτε non-paper, ούτε τίποτα. Για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Να πούμε στην κυβέρνηση. Θα τολμήσετε, κύριοι, να ψηφίσετε αυτά τα μέτρα? Και να πούμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και στους υπόλοιπους. Εσείς τα δεχόσαστε? Αλλά μιλάμε επί σεναρίων. Δεν μιλάμε επί πραγματικών καταστάσεων. Είναι έτσι, ναι. Δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό είναι γενικώς η χαρά της δημοσιογραφικής κοινότητας. Ξέρετε, να αναπτύσσονται αυτά τα σενάρια. Το έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς είναι μια τακτική η οποία αναπτύσσεται από την πλευρά κάποιων από τον αντισυμβαλωμένο στην διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι έχετε δίκιο να το υπογραμμίζετε και θα σας έλεγα ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τη Δευτέρα είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει και να μπει η συζήτηση επί των πραγματικών δεδομένων, όπου κάθε πλευρά πλέον θα πρέπει να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα ποια δεδομένα για την ελληνική οικονομία εμπιστεύεται. Αυτά που αποτυπώνουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή αυτά που αποτυπώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, αφορά και την πλευρά τη γερμανική. Διότι εδώ έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται παραπάνω μέτρα η ελληνική οικονομία, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Μα όμως κοιτάξτε, πρέπει να ξεκαθαρίσει και η ελληνική κυβέρνηση αν θέλει ή αν δεν θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί είναι λάθος ερώτηση αυτή, κύριε Παπαδάκη. Όχι, να σας πω που τη στηρίζω. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Είναι λάθος ερώτηση. Είναι λάθος και πονηρή ερώτηση. Όχι, να σας πω, γιατί το λέω. Είναι λάθος και πονηρή ερώτηση. Το στηρίζω όμως, έχω ατράνταχτα επιχειρήματα. Η μισή από τους καλεσμένους που έχουμε κατά καιρούς εδώ είναι κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τη συμμετοχή του. Και μιλάω για κυβερνητικά στελέχη. Κυβερνητικούς βουλευτές. Και οι άλλοι μισοί λένε, ποιος σας είπε ότι εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε το ΔΝΤ. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε? Μισό λεπτό. Σας λέω ότι η ερώτηση είναι πονηρή. Τώρα εσείς βέβαια συνήθως πονηρές ερωτήσεις κάνετε για να κρατάτε και τον ενδιαφέρον ζωντανό. Αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι η ελληνική πλευρά πριν τη συμφωνία του Ιουλίου είχε υπογραμμίσει την ανάγκη να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Άλλες χώρες απέτυχαν την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η ελληνική πλευρά την αποδέχτηκε την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να προχωρήσει η συμφωνία. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή το δεδομένο είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέρος του προγράμματος. Από ποια μεριά εγείρονται ζητήματα σε σχέση με την παρουσία του? Από την ίδια την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ισχυρίζεται ότι σε καμία των περιπτώσεων και υπό κανένα σενάριο, όσο ευτυχές και να είναι αυτό, δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Άρα λοιπόν η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε αυτούς, όχι στην Ελλάδα, να μην προσπαθούν δια αυτής της ερώτησης κάποιοι την Ελλάδα να τη βάλουν σε θέση άμυνας, διότι η Ελλάδα έχει τηρήσει τα συμφωνηθέντα, έχει αποδώσει οικονομικά, η οικονομία μας βρίσκεται στην τροχιά της σταθεροποίησης και της ανάκαμψης και αυτό καταμαρτύρουν τα δεδομένα, τόσο με την αύξηση της κατανάλωσης, την αύξηση των εξαγωγών, την αύξηση των επενδύσεων μέσα στο 16, την υπεραπόδοση των εσόδων και το χτύπημα του στόχου του πλεονάσματος σχεδόν στο διπλάσιο. Λεπτό, κύριε Υπουργέ. Έχουμε όλα τα δεδομένα λοιπόν καταμαρτυρούν ότι η ελληνική οικονομία μπορεί. Φαίνεται όμως
ότι κάποιοι δεν μπορούν να αντέξουν ότι η ελληνική οικονομία τα καταφέρνει. Κύριε Υπουργέ, γιατί βαρύνονται με τις αποτυχίες των δύο προηγούμενων προγραμμάτων. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί σας άκουσα και στο κόκκινο χτες να λέτε, για παράδειγμα, ότι είχαμε αύξηση των θέσεων εργασίας. Ποιων θέσεων εργασίας? Μερικής και περιπτροπής απασχόλησης. Δηλαδή τι? Ισχύει. Διώχνουν έναν άνθρωπο που παίρνει 700-800 ευρώ και παίρνουν δύο άλλους με 200 ευρώ το μήνα. Αυτό γίνεται. Ο εργοδότης έχει όφελος γύρω στα 300 ευρώ το μήνα και εσείς ξέρετε τι λέτε. Ορίστε κύριε, μειώσαμε την ανεργία. Ακούστε με λίγο. Ένα το κρατούμενο. Μετά, μην πέσουμε στο λάθος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο οποίος μας τρέλανε. Ξέρετε τι λέει? Λέει ότι ενώ είχαμε μείωση του εισοδήματος, είχαμε αύξηση της κατανάλωσης. Το τρίτο τρίμηνο του 10. Καθόμουν και το συζήταγα χτες και με τον Τίνο το Σιωμόπουλο και έλεγα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Να έχεις μείωση του εισοδήματος του διαθέσιμου του Έλληνα και από την άλλη να του λες ότι έχεις αύξηση της κατανάλωσης. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, νομίζω ότι αυτό μάλλον θα προκύπτει από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Έχετε δίκιο βέβαια να λέτε, παρόλο που χρησιμοποιήσατε κατά τη γνώμη μου ένα υπερβολικό παράδειγμα, έχετε δίκιο να λέτε ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι αυτή. Δυστυχώς, μετά από το 2012 και τη συγκεκριμένη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν γενικευτεί οι θέσεις απασχόλησης, οι οποίες αφορούν μερική απασχόληση ή περιτροπής απασχόληση. Και θα έλεγα δε ότι εδώ χρειάζεται ένα ενιαίο μέτωπο πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ακριβώς για να υπερασπιστούμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Διότι αντιλαμβάνεστε, και αυτό νομίζω ότι υπερβαίνει τις στενές πολιτικές διαφορές, πως πρέπει να συμφωνήσουμε εν πάση περιπτώσει ότι η συνταγή της αποδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας δεν αποδίδει ωφέλη ως προς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αυτή είναι η εμπειρία η οικονομική η τελευταία της Ελλάδας. Και θα θέλαμε όλα τα κόμματα σε αυτό να συμφωνήσουν και να στηρίξουν την εθνική διαπραγματευτική γραμμή. Με την προϋπόθεση που βάλαμε στην αρχή όμως, να ξέρουμε ότι αυτό που μας ζητάνε οι δανειστές είναι η περαιτέρω αποδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων. Λοιπόν, αυτό επισήμως δεν έχει ακουστεί. Όχι. Εδώ και πρέπει να σταματήσουμε και εμείς και εσείς να γενικεύουμε τώρα, κύριε Παπαδάκη, διότι οι δανειστές δεν είναι ένα ενιαίο μπλοκ. Το βασικό πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει τον τελευταίο καιρό είναι οι διαφωνίες μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκών Θεσμών, τόσο ως προς τις ρυθμίσεις που αφορούν την αναγκαιότητα για την αναδιάρθρωση του χρέους, όσο και ως προς το στάτους στο οποίο βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Στο τελευταίο Eurogroup, τη Δευτέρα, όμως, λοιπόν, στο τελευταίο Eurogroup ήταν όλοι μαζί, παρεούλα. Κύριε Σιωμόπουλε, αυτό λένε οι διαρροές. Δεν είναι αυτό λένε... Οι απαντήσεις που έδωσε μετά ο Ντάιζεμπλουμ είναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η εικόνα από τη συζήτηση μέσα στο Eurogroup δεν είναι αυτή που ορισμένα μέσα ενημέρωσης διεθνή κυρίως επέλεξαν να αναπαράξουν. Έτσι, και κάποιοι δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Ότι επιλέγουν να κάνουν διαρροές και δεν βγαίνουν δημοσίως να τοποθετηθούν. Λέω ξανά ότι η Δευτέρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Θα πρέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δημοσιοποιήσει την έκθεσή του και βεβαίως τότε όλοι οι αντισυμβαλόμενοι στη διαπραγμάτευση να εξηγήσουν και να πείσουν και να πούν από ποιο σημείο ξεκινάμε. Βέβαια, εδώ που στη φτάσαμε, βάση ποιων αριθμών θα συζητήσουμε. Εδώ που φτάσαμε, ο Εκαλήμωνο, εάν τη Δευτέρα συνεδριάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πει ότι εγώ φεύγω από το πρόγραμμα. Ο Εκαλήμωνο. Σιγά τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι, δεν είναι θέμα τρομοκράτησης. Όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Μέχρι και ο κύριος Σόιμπλε, και θέλω να το θυμίσω στους τηλεθεατές μας, ο οποίος έχει πολιτευτεί εδώ και χρόνια με το επιχείρημα ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι απαραίτητο στα ευρωπαϊκά προγράμματα, έκανε μία δήλωση η οποία είχε ένα σκέλος που έλεγε ότι εάν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα είναι χειρότερα, αλλά για πρώτη φορά άρχισε να περιγράφει μία κατάσταση ευρωπαϊκού προγράμματος χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα ένα θα σας μνημόνιο. Έλεγα ένα νέο να κρατάμε... Ένα νέο, μια νέα συμφωνία η οποία θα πρέπει να περάσει από 17 κοινοβούλια. Όχι, ευρωπαϊκά. Νέα συμφωνία δεν χρειάζεται. Νέα συμφωνία χρειάζεται εάν περάσουν οι ισχυρισμοί του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ανατρέπουν την συμφωνία του Ιουλίου. Εμείς έχουμε. Όχι, κύριε Παπαδάκη, εμείς έχουμε μια συμφωνία με τον ESM. Και αυτή η συμφωνία είναι εν ισχύ, είναι εν λειτουργία και αποδίδει. Για να έρθουμε, έρχεται όμως λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζητάει την ανατροπή της. Θα πρέπει λοιπόν να πείσει όχι την Ελλάδα, αλλά και όλους τους εταίρους και τους αντισυμβαλόμενους ότι έχει δίκιο στον ισχυρισμό της. Παρακολουθούμε βεβαίως εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τη συζήτηση η οποία εξελίσσεται στη Γερμανία.
βλέπετε ότι εδώ πέρα κλιμακώνεται σιγά σιγά, βεβαίως. Κλιμακώνεται σιγά σιγά. Για τον Γκάμπριελ θα πείτε. Βεβαίως για τον Γκάμπριελ. Και για τον Σούλτς πριν από λίγες μέρες. Για τον Σούλτς, αλλά. Κλιμακώνεται μια συζήτηση σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα και την ανάγκη περαιτέρω μέτρων λιτότητας. Αρκεί να όπου μην... οι σοσιαλδημοκράτες έχουν πάρει άλλη θέση. Αρκεί να μην γίνει κεντρικό θέμα των γερμανικών εκλογών το ελληνικό. Και όχι, στην προσπάθειά της η Μέρκελ να χτυπήσει τον Σούλτς, πείσει τους Γερμανούς ότι αυτός θέλει να συνεχίσει να χαρίζει λεφτά στους Έλληνες. Ακούστε με όμως να σας πω κάτι. Εδώ πέρα δυστυχώς το Συντηρητικό Κόμμα της Γερμανίας, το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταστήσει εκ των πραγμάτων κεντρικό ζήτημα προεκλογικό το ελληνικό πρόγραμμα. Προσπαθεί να πείσει ότι μια αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι ικανή να βάλει την Ελλάδα στην τροχιά της ανάκαμψης και της σταθεροποίησης. Διότι αν υπάρξει αυτό το παράδειγμα, θα αρχίσουν και οι Γερμανοί ψηφοφόροι να αναρωτιούνται μήπως τελικά οι συνταγές της λιγότερης λιτότητας και της κοινωνικής προστασίας είναι αυτές που είναι σε θέση να κάνουν τις εθνικές οικονομίες να ορθοποδήσουν. Κύριε Υπουργέ, περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι έχει πλεώνασμα. Και λέει ότι μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να έχει 2% πλεώνασμα, πώς τη ζητάς, κύριε, εσύ να αυξήσει το ποσοστό του πλεώνασματος και μάλιστα με μέτρα προληπτικά. Και για πολλά χρόνια. Μα είσαστε περήφανοι που έχουμε πλεώνασμα 2% που προέρχεται από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων. Μόνο από τον ένφια, κύριε Υπουργέ, μόνο από τον ένφια δεν έχει σπράξει το ελληνικό δημόσιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Γεγονός που σημαίνει. Και τα έχετε προϋπολογίσει, δεν τα έχει πράξει. Ότι όσοι το πλήρωσαν υπερφορολογήθηκαν, να τα λέμε τα πράγματα. Ότι δεν έχουν τη δυνατότητα. Έχουν στερέψει οι Έλληνες πολίτες. Έχουν στερέψει. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό βαρύνει ιδιαίτερα εσάς, ότι προσωπικά εσάς, ιδιαίτερα εσάς, ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ και όχι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Γιατί αυτό σας λένε. Μια αριστερή κυβέρνηση υπερφορολόγησε. Μια αριστερή κυβέρνηση με άλλες προσδοκίες εξεζουμίζει τον ελληνικό λαό. Θέλετε να φανταστούμε όλοι μαζί, κύριε Παπαδάκη, ποια θα ήταν η ερώτηση η δική σας και ποιο θα ήταν το πολιτικό σκηνικό και η πολιτική ατμόσφαιρα εάν η Ελλάδα δεν είχε πετύχει τους στόχους του προγράμματος. Θέλετε να διανοηθείτε τι θα σήμαινε η παρουσία μου στο κανάλι σας αυτό το πρωινό. Θα μου λέγατε και δικαίως ότι, κύριε Υπουργέ, φορολογήσατε τους Έλληνες και στόχους δεν πετύχαμε. Τι διάβολο κάνετε εκεί πέρα κι εσείς και το οικονομικό σας επιτελείο. Όχι, εγώ θα σας έλεγα το άλλο. Η αύξηση της φορολογίας από την ανάπτυξη αυτό θα ήταν βεβαίως και είναι το ευκταίο. Έτσι. Και αυτό πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα όμως έχουμε ένα πρόγραμμα συμφωνηθέν. Από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τον αντίλογο των εισοδημάτων. Αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου, δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η υπεραπόδοση. Και στην πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης έχουμε αποτελέσματα και βεβαίως γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η μεσαία τάξη δοκιμάζεται. Υπάρχουν μέτρα ανακούφισης των χαμηλότερων εισοδημάτων βεβαίως και μέτρα προστασίας των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας, αλλά αναγνωρίζουμε ότι η μεσαία τάξη περνάει δύσκολα. Δεν θα το αρνηθεί κανείς αυτό. Τον ένφια, τον οποίο τον κληρονομήσαμε από μια κυβέρνηση που τον επέβαλε χωρίς να έχει λαϊκή εντολή, προσδοκούσαμε να. Να τον βγάλουμε από τους ώμους του ελληνικού λαού. Το κάνατε. Βεβαίως. Ακούστε με λίγο. Όταν δεν τον διατηρήσατε και μάλιστα αντισυνταγματικό. Ακούστε με λίγο. Όταν δεν καταφέραμε να τον ακυρώσουμε όμως, ξαναζητήσαμε τη γνώμη του ελληνικού λαού. Και πήγαμε εκλογές. Σε εκλογές τον περασμένο Σεπτέμβρη. Δεν πήγαμε σε επιμέρους ζητήματα τότε. Και στην εφαρμογή του μειώσαμε τα βάρη για τις χαμηλότερες και τις μικρότερες περιουσίες. Μιλάγατε για παράλληλο πρόγραμμα όμως. Μιλάγατε για παράλληλο πρόγραμμα. Και το εφαρμόζουμε. Και το εφαρμόζουμε, κύριε Παπαδάκη. Πού, κύριε Υπουργέ, πού στην ελεύθερη πρόσβαση, θα σας πω. Στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των συμπολιτών μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην πρόσληψη 23.000 αναπληρωτών στο σύστημα της εκπαίδευσης. Μα την πληρώνουμε ακριβά την πρόσβαση στο. Στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Με αυτά την αύξηση των κρατήσεων για τον ΕΟΠΗ. 6%. Έτσι. 6%. Με την αύξηση. Το πληρώνουμε. Δηλαδή σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία να είμαστε. Τα είχαμε τις ίδιες παροχές. Βεβαίως, ακούστε να δείτε. Εδώ πέρα στο χώρο της υγείας έχει γίνει πάρτι. Και είστε κι εσείς. Συμφωνώ. Επειδή στο ρεπορτάζ είστε. Συμφωνώ. Βέβαιοι ότι τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες. Στο φως. Θα βγουν πράγματα και θάλαμα. Στο φως. Μαζί σας εκεί. Θέλω να πω και στους Έλληνες πολίτες ότι η εισφορά υπέρ του συστήματος υγείας είναι ένας φόρος ο οποίος είναι φόρος πολύ, ας πούμε, αγαθός. Είναι ένας φόρος ο οποίος πάει σε μια Υπουργέ, πάρα πολύ απειλεί σωστή... ο ΕΟΠΗ
Γιώργο, απειλεί ο ΕΟΠΗ τα ασφαλιστικά ταμεία. Τρύπες των συντάξεων. Όχι, όχι, άλλο λέω. Απειλεί ο ΕΟΠΗ τα ασφαλιστικά ταμεία ότι δεν του αποδίδονται τα χρήματα από τις κρατήσεις. Γιατί, γιατί πάνε στο υπερπλεώνασμα. Για να πείσουμε τους δανειστές ότι να έχουμε πλεώνασμα. Αν δεν πληρώνετε. Ένα άλλο παράδειγμα θα σας πω, χωρίς διάθεση λαϊκισμού. 110.000 συνάνθρωποι μας. Και καλά κάνατε, παρατείνατε την πληρωμή της κάρτας αίτησης. Βγάλατε την απόφαση αυτή πριν από 1-1,5 μήνα. Έχει ψηφιστεί από τη Βουλή αυτό. Έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Δεν έχουν δοθεί τα χρήματα αυτά. Μας λένε ότι τα πάντα είναι έτοιμα και περιμένουν την υπογραφή Χουλιαράκη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και είναι 110.000 άνθρωποι που περιμένουν αυτή την κάρτα αίτησης για να βάλουν 5 πράγματα στο ψυγείο τους. Αυτό δεν είναι κατάτια. Βεβαίως και πρέπει να επισπεύσουμε. Καμία αντίρρηση. Αλλά λέω, όπως αυτοί οι 110.000 άνθρωποι θα πάρουν αυτό που δικαιούνται και αυτό που θεσμοθετήσαμε, έτσι και 70.000 παιδιά στα σχολεία μας θα έχουν πρόσβαση στα γεύματα, έτσι ακριβώς και 250.000 άνθρωποι που δεν είχαν ασφάλιση χρησιμοποίησαν τη λειτουργία για τη δωρεάν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και έτσι λοιπόν όλο το μπλέγμα των ρυθμίσεων για να σταματήσουμε την καταστροφή για το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο βρίσκεται στον κίνδυνο της ακραίας φτώχειας, συνεχίζεται και θα ενταθεί. Κύριε Αυτή Γουγέ, είναι η προοπτική. Να έρθουμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα. Μέτρα θα έρθουν. Τώρα τι μέτρα θα είναι αυτά. Τι ένταση θα έτσι, είναι. Τι ένταση θα έχουν, ποιους θα αφορούν, αμοιβαίες υποχωρήσεις, συμβιβασμοί θα γίνουν. Yeah. Το έχουμε ακούσει και από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε συμβιβασμούς και να φέρετε μέτρα για να ψηφιστούν στην Ελληνική Βουλή προληπτικά για μετά το 18. Όποιος έχει τέτοιο ισχυρισμό θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μας πείσει, κύριε Παπαδάκη. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία μέχρι το 18 η οποία λειτουργεί και δεν ανακύπτει από πουθενά εκτός από πολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες είναι και προεκλογικές και αφορούν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη ψήφισης νέων μέτρων. Συνεπώς, το σημείο εκκίνησης είναι αυτό. Η διαπραγματευτική μας ομάδα και το Υπουργείο Οικονομικών δίνει μια καθημερινή μάχη και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Επειδή είσαστε πανέξυπνος άνθρωπος και λύσεστε και το ξέρετε πολύ καλά, αυτή η απάντηση που μου δώσατε αφήνει περιθώριο ότι κοιτάξτε να δεις Παπαδάκη. Διαπραγματευόμαστε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Και δεν θέλουμε να φέρουμε. Δεν θέλουμε εμείς τα μέτρα, αλλά αν έρθουν τα μέτρα, συμπληρώνω εγώ το συλλογισμό σας, κάτι που δεν λέτε. Και τώρα θα μου πείτε εάν το σκεφτόσαστε. Εάν έρθουν, θα κοιτάξουμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο οδυνηρά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν θεμελιώνεται από τα δεδομένα που έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ότι υπάρχει ανάγκη παραπάνω μέτρων. Θα το δούμε από τώρα κανένα αυτό. Οικονομικό δεδομένο. Εδώ και θα έλεγα ότι εάν αυτή η συζήτηση εκτροχιαστεί και ας πούμε μπει στα κανάλια που ορισμένοι θέλουν να μπει λόγω πολιτικών προαιρετοτήτων και ιδεοληψιών, θα είναι μια αρνητική εξέλιξη. Αρνητική εξέλιξη η οποία μπορεί να φτάσει πού. Δηλαδή τι, εγώ κύριε δεν δέχομαι τα μέτρα, δεν τα φέρνω προς ψήφιση και ελληνικέ λαέ, θέλω την ετοιμιγωρία σου, η οποία θα προέλθει ή από δημοψήφισμα ή από εκλογές. Διαφορετικά δεν μπορείτε να κάνετε. Νομίζω ότι τα σενάρια του πολιτικού εκτροχιασμού τα σκέφτονται, τα πρημοδοτούν και τα συντηρούν στην επικαιρότητα οι κύκλοι της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία προσεύχεται ξανά να γίνει μια καταστροφή. Καταστροφή δεν θα γίνει, η αξιολόγηση θα κλείσει γρήγορα και θα κλείσει με τρόπο ο οποίος δεν θα αμφισβητεί τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει. Διότι ξέρετε υπάρχουν δύο τρόποι να αμφισβητηθεί και να μπει σε ερωτηματικό η πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την ανάκαμψη. Ο πρώτος τρόπος είναι να καθυστερήσει πολύ η αξιολόγηση ή να πάρουμε τώρα νέα ηφαισιακά μέτρα που ήδη έχει καθυστερήσει. Τα οποία ακριβώς ήδη έχει καθυστερήσει και η καθυστέρηση αυτή φέρνει όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις ή ρητορική απαιτήσεων για να καλύψω και εσάς. Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ πέρα η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια πολιτική και οικονομική διπλωματία η οποία αποδίδει. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν λίγες μέρες, βεβαίως, διότι πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ήταν στην δεύτερη σύνοδο του Νότου. Μία σύνοδο του Νότου την οποία. Βορρά έχουμε τα προβλήματα, δεν τα έχουμε με τον Νότο. Όχι, δεν ήταν εκεί. Και αυτή ήταν λαλίστατη. Όμως,
και με όχι με όλο το Βορρά, ναι. Εδώ αναπτύσσεται μια κουβέντα στην Ευρώπη για το αν οι πολιτικές της λιτότητας αποδίδουν. Ναι, ήταν λαλίστατη όμως στη σύσκεψη αυτή. Αλλά στο Eurogroup, αλλά στο Eurogroup ήταν. Είχαν καταπιεί την γλώσσα τους. Δεν είναι έτσι, διότι ο εκπρόσωπος της Γαλλίας στο Eurogroup είπε μια. Ο μόνος. Γιατί έχετε ρεπορτάζ για το πόσοι μιλήσανε μέσα στο Eurogroup. Αυτά που βγήκαν πάνω προέκυψε ότι οι άλλοι λέω, δεν είπανε κάτι. Μιλήσαν ελάχιστοι. Αυτό επί λέει. Τούτου. Αυτό ελάχιστοι. Αλλά από αυτούς που μιλήσαν, ένας ήταν ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μας υποστήριξε. Κύριε Υπουργέ, η αίσθηση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι υπάρχει μια ένταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και ιδιαίτερα στο οικονομικό επιτελείο. Εγώ δεν πιάνω από το περιστατικό του κυρίου Βούτση με τον κύριο Τσακαλώτο, γιατί σε τελευταία ανάλυση μπορεί να έχει δίκιο και ο κύριος Βούτσης. Επειδή ήδη στο Βήμα ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και έλεγε χτες και ο Νικήτας Κακλαμάνης με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Βουλής ότι καλά λειτουργήσε ο Βούτσης. Αλλά στη συνέχεια είχαμε την κλίση του κυρίου Τσακαλώτου στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου μίλησαν επί αρκετό. Είχαμε την καθυστερημένη αντίδραση του κυρίου Τσακαλώτου. Μήπως έχει φορτωθεί ο κύριος Τσακαλώτος και προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα κλίμα και μία ατμόσφαιρα. Ότι ξέρετε κάτι, για το αν θα πετύχουν ή όχι οι διαπραγματεύσεις, φταίει και η τακτική που ακολούθησε ο Τσακαλώτος. Εντάξει, τώρα. Μήπως δηλαδή ψάχνετε για ξυλαστήριο θύμα. Εντάξει. Εγώ ρωτάω αυτό. Τώρα είναι ένα εφάνταστο σενάριο στο οποίο. Εντάξει, εσείς καλά κάνετε και με ρωτάτε. Αλλά είναι λογικό να ποντάρει η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να βγει από την προχθεσινή συζήτηση παραδεχόμενη ότι ο αρχηγός της πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Τι περιμένατε να γράφει το non-paper της Νέας Δημοκρατίας? Ότι βγήκε από τη συζήτηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δάνειο για τον κύριο Καχανίων και δεν είχε πληρώσει 11 χρόνια ούτε ένα ευρώ. Ρωτήστε τους τηλεθεατές σας, οι οποίοι μας παρακολουθούν, ας πάρουν τηλέφωνο τώρα. Υπάρχει κάποιος από τους τηλεθεατές που δεν πλήρωσε το δάνειό του για 11 χρόνια και δεν ενοχλήθηκε από την τράπεζα? Τι περιμένατε λοιπόν να γράφει? Εφευρίσκονται λοιπόν στοιχεία και σενάρια για να απαλύνεται ο πόνος από την οδυνηρή κατάσταση στην οποία βρέθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση προχθές. Άρα, κύριε Υπουργέ, είσαστε κατηγορηματικός. Μέτρα δεν υπάρχουν. Λίστα με μέτρα δεν υπάρχει. Είμαι κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ληφθούν. Όποιος ισχυρίζεται ότι πρέπει να ληφθούν, θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εγώ είμαι μαζί σας αυτό. Εγώ είμαι μαζί σας αυτό. Και να σηκώσουμε και πανό μαζί. Ότι... Μακάρι να ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι τι λέτε εσείς, το λέμε ότι δεν είναι δανειστές. Γιατί εγώ και εσείς μπορεί να λέμε ότι ξέρετε. Επιμένετε, κύριε Παπαδάκη, να λέτε εμείς και οι δανειστές. Δεν είναι έτσι. Η Ευρώπη είναι ενώπιον διλημάτων. Υπάρχουν βέβαια αυτή τη στιγμή διαμορφωμένα μπλοκ. Μπλοκ δυνάμεων που υποστηρίζουν ότι πολιτικές ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα και τα μπλοκ των δυνάμεων που χρεώνονται τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης πολιτικής και επιμένουν στην ίδια ρότα. Πάντως όλα είναι κοντά. Θα εξαρτηθεί μέσα στο άμεσο είχαμε μέλλον. Είχαμε, Γιώργο, χθες τη συνάντηση Σόιμπλε-Τόμψεν τώρα. Εδώ κάθονται και συζητάνε για μας πολύ σημαντικά. Breakfast για την Ελλάδα. Πάγανε πρωινό ο Σόιμπλε με τον Τόμψεν. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σιωμόπουλε, μου επιτρέπετε. Γιατί όχι. Υπάρχουν δυνάμεις που στην πρώτη αξιολόγηση δεν θέλανε να κλείσει. Οι ίδιες δυνάμεις δεν θέλανε να κλείσει και η συμφωνία η περσινή του Ιουλίου. Θέλανε ένα μικρό πρόγραμμα γέφυρα για λίγους μήνες και με ελάχιστη χρηματοδότηση. Δεν τους πέρασε. Μας επέβαλαν μέτρα 9 δις, Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτοί δεν θέλανε ούτε συμφωνία να κλείσει, ούτε να φύγουμε από τους στόχους πλεονασμάτων 4,5% και 3,5%. Και από αυτούς τους στόχους έχουμε φύγει. Και συζητάμε για μικρότερους. Κύριε Υπουργέ, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως μας τα λέτε, έχουμε να κάνουμε ένα χάρι στο λαό, ο οποίος δεν έχει αναγνωρίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Και δημοσκοπικά, επαναλαμβάνω δημοσκοπικά, που μια δημοσκόπηση τι είναι, η απεικόνιση της στιγμής, που μπορεί να αλλάξει. Να το δεχτώ αυτό. Που δημοσκοπικά σας δείχνει πολύ κάτω από τα ποσοστά σας και δίνει σε ορισμένες περιπτώσεις και ποσοστά αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τις δημοσκοπήσεις νομίζω μπορεί να τις πάρει ο κύριος Μητσοτάκης και να τις βάλει κάτω από το μαξιλάρι του. Και να ονειρεύεται ό,τι θέλει να ονειρεύεται. Το ίδιο θα πάθει που πάθανε οι φίλοι του και οι οπαδοί του στις εκλογές του Σεπτέμβρη ή στο δημοψήφισμα. Υπάρχει αγανάκτηση λοιπόν, όμως, υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Βεβαίως και υπάρχουν δυσκολίες, δεν το αρνείται κανένας αυτό. Αλλά οι οπαδοί του σεναρίου της αριστερής παρένθεσης
θέλουν να επιτείνουν αυτά τα σενάρια και να τα κρατούν στην επικαιρότητα, προσπαθώντας να αποτυπώσουν μια εικόνα κατάρρευσης των κομμάτων της κυβέρνησης και επέλασης της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, υπάρχει και δεξιά παρένθεση. Δεν αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βέβαια, υπάρχει και το σενάριο της δεξιάς παρένθεσης. Ηρωική έξοδος. Έλα, εσύ να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά. Επιτρέψτε μου γενικώς τις παρενθέσεις να τις θεωρώ ανοησίες ως σενάρια. Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο. Γιατί ξέρουμε ότι έχετε υποχρεώσεις και πρέπει να σας αφήσουμε σε λίγο. Κάναμε και εμείς χιούμορ με το θέμα του εξυγχρονισμού της χώρας. Για τη διαστημική. Για το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Εφαρμογών. Αλήθεια, αυτό σε τι θα χρησιμεύσει στη χώρα? Είναι πράγματι εδώ, αν θέλουμε να το δούμε σοβαρά, είναι σοβαρό. Ένα σοβαρό θέμα είναι η εκμετάλλευση του δημόσιου πλούτου, ακριβώς. Είναι το θέμα του δορυφόρου. Και επικοινωνίες. Σε τι θα βοηθήσει τη χώρα αυτή η υπόθεση? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να καλωσορίσω και εγώ τα σχόλια που μπήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήτανε φάνταστα. Τα οποία ήταν πολλά, αυτά ήταν φάνταστα. Έτσι. Και επιλέξαμε και εμείς να τα αναπαράγουμε εδώ με τους συνεργάτες μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόβλημα είναι όταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια τέτοια πρωτοβουλία, την αντιμετωπίζει με ξυπνακισμούς. Είδα κάποιες αναρτήσεις του κύριου Γεωργιάδη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, αυτό τίνει να το ξεχνάει όταν έχει το κινητό του στα χέρια. Και δεν είδα ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Και εκείνος έγραφε και εσείς του γράφατε. Επιτρέψτε να σας πω το εξής. Δεν είδα ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και σκέφτηκα προς στιγμή ότι σε κάποιες πτυχές έχει αρχίσει αυτό το κόμμα να σοβαρεύεται. Αλλά είδα και τον κύριο Μητσοτάκη να επιλέξει να πει έναν εξυπνακισμό γύρω από το ζήτημα. Θα το προσπεράσουμε αυτό, λοιπόν. Ας το καταγράψει ο ελληνικός λαός και ας το αξιολογήσει. Εγώ αυτό που θα κρατήσω και το κρατάω με μεγάλη χαρά είναι ο θετικός αντίκτυπος που έχει κάνει αυτή η πρωτοβουλία σε όλη την επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα. Στους επιστήμονες που δουλεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στα θέματα των διαστημικών εφαρμογών, στην επιχειρηματική κοινότητα η οποία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες για το διάστημα, και νομίζω ότι η συγκρότηση αυτού του κέντρου θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να περάσει στη συγκρότηση ενός συνολικού σχεδίου για το πώς η έρευνα και η παραγωγή μπορεί να αξιοποιείται στο έπακρο και να εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της χώρας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που έχει και στο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και πριν να προχωρήσουμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα, έχουμε μια άσχημη